της Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση εκθέσαμε το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο ψηφίζεται αυτό το νομοσχέδιο ή παρουσιάζεται αυτό το νομοσχέδιο και τον πυρήνα του προβληματισμού. Σήμερα θα θέλαμε να κάνουμε κάποια σχόλια επί των άρθρων. Προφανώς δεν θα διατρέξουμε το κάθε άρθρο ξεχωριστά, αλλά ομάδες άρθρων και κυρίως να καταλάβουμε την γενικότερη φιλοσοφία. Ένα στοιχείο της γενικότερης φιλοσοφίας είναι επειδή ο προηγούμενος νόμος είχε φέρει μια απίστευτη παραλυσία και λειτουργική και ουσιαστική στα ερευνητικά κέντρα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο μεταβατικό για να εξασφαλιστεί μια κάποια κανονικότητα ώστε να γίνουν τα επόμενα βήματα. Και η μεγάλη σημασία του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ακριβώς για αυτά τα επόμενα βήματα. Ο υπουργός, ο κύριος Φωτάκης, πριν ανέφερε τα 5 ερευνητικά κέντρα που μόλις ανακοινώθηκε, είναι ανάμεσα στα καλύτερα 50 της Ευρώπης και βεβαίως αυτό δεν είναι μόνο εξαιρετικά θετικό, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει γιατί υπάρχουν εξαιρετικά σοβαρές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δυστυχώς ακόμη τα ερευνητικά κέντρα και η έρευνα δεν είναι ανοιχτή στους νέους επιστήμονες και πάρα πολλή δουλειά εξαρτάται από αυτό που λέμε τον πατριωτισμό των ερευνητών και των διοικητικών. Αυτά ακριβώς τα προβλήματα είναι τα προβλήματα που έρχεται να αντιμετωπίσει σε πρώτη φάση το νομοσχέδιο, ενισχύοντας ακριβώς αυτού του τύπου τις αριστείες όπως είναι αυτά τα 5 ερευνητικά κέντρα, αλλά που δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η καθημερινότητα που είναι τόσο δύσκολη. Το σχέδιο συζητάει για την ερευνητική πολιτική, η οποία είναι συνυφασμένη με την τεχνολογική ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Είναι προφανές ότι αυτή δεν είναι μία σχέση γραμμική. Και εδώ θα πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε ένα θέμα που συνήθως δεν συζητιέται και αυτό έχει σχέση με την εμπλοκή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις ερευνητικές διεργασίες. Ας το πούμε από την αρχή. Η εμπειρία μας με την εμπλοκή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέχρι τώρα δεν είναι θετική. Άρα θα πρέπει και η ιδιωτική πρωτοβουλία να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Τι ακριβώς θέλει να κάνει και με τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και με την ίδια αυτήν καθεαυτή τη διαδικασία της έρευνας. Διότι το να λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε καινοτομίες, ότι θα ενισχύσουμε την έρευνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό, υπό την προϋπόθεση όμως και οι επιχειρήσεις παίζουν με κανόνες και δεν είναι εκεί για να καρπώνονται κονδύλια όπως έχει γίνει πάρα πολύ συχνά. Προφανώς δεν μιλάω για όλες, προφανώς δεν είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει βοηθήσει την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στο νομοσχέδιο, όπως έχουμε πει και στην πρώτη συνεδρίαση, η έμφαση είναι στα ερευνητικά κέντρα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος χώρος και αυτός είναι η έρευνα που γίνεται στα πανεπιστήμια. Ένα τεράστιο ποσοστό της έρευνας γίνεται στα πανεπιστήμια. Και το δεύτερο που το λέει το νομοσχέδιο αλλά πρέπει να τονιστεί είναι να μην ξεχνάμε την βασική έρευνα. Η βασική έρευνα δεν είναι η έρευνα που είναι προϋπόθεση για την εφαρμοσμένη. Είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των ερευνητικών προβλημάτων και βεβαίως η βασική έρευνα είναι αυτή που ενισχύει πάρα πολύ και το διδακτικό μαζί και το ερευνητικό προφίλ των διδασκόντων, ενισχύει την διδασκαλία. Τώρα, με αυτό το νομοσχέδιο μπαίνουν τα θεμέλια, θα έλεγα, για μία θεσμικά κατοχυρωμένη συνεργατικότητα. Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι η δημοκρατία
στα ερευνητικά κέντρα είναι υποχρεωτικά μία διαδικασία που υπονομεύει τις ιεραρχίες που έχουν κατακτηθεί όχι διοικητικά αλλά επιστημονικά. Η επιστημονική γνώση σχεδόν εξ ορισμού είναι μία γνώση που την διαχειρίζεται κανείς μέσα από ιεραρχίες και αυτό είναι έτσι ιστορικά. Δεν σημαίνει όμως ότι σε θέματα διοικητικά για την διαχείριση της έρευνας και των παραγόμενων αποτελεσμάτων ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διοίκησης είναι ο αποτελεσματικότερος και ο ορθότερος τρόπος. Το νομοσχέδιο αυτό κάνει μία τολμηρή τομή όπου αμφισβητείται ακριβώς αυτό το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο της αυταρχικής δομής στην καθημερινότητα της ερευνητικής δραστηριότητας. Επιμένω ότι είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο πρόβλημα. Έχει σχέση με το χαρακτήρα των ερευνητικών κέντρων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αλλά είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που συζητιέται πολύ πλατιά και σε άλλες χώρες ως προς τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί κάτι άλλο. Ότι οι όποιες δημοκρατικότερες διαδικασίες προτείνονται δεν προτείνονται για λόγους διαδικαστικούς αλλά για λόγους που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν τη συνολική λειτουργία της έρευνας. Εάν αυτό ισχύει και θεωρώ ότι στο νομοσχέδιο είναι σαφές, τότε θα πρέπει και οι εργαζόμενοι στα ερευνητικά κέντρα, οι εργαζόμενοι στην έρευνα, να διεκδικήσουν αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Η δημοκρατία δεν θεσμοθετείται μονάχα με νόμους και κανονισμούς. Η δημοκρατία ενδεχομένως δεν είναι μια προϋπόθεση αυτή, αλλά ειδικά στα ερευνητικά κέντρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να διεκδικηθεί κάθε μέρα, ώστε να αναπροσαρμοστούν σχέσεις σε μια νέα καθημερινότητα, σχέσεις που είχαν καθοριστεί από ένα προηγούμενο καθεστώς. Τώρα, στα διάφορα άρθρα, με τα διάφορα άρθρα ιδρύονται ή αναβαθμίζονται νέοι θεσμοί. Είπα, ιδρύονται ή αναβαθμίζονται. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, είναι τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια, είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Τεχνολογίας και Καινοτομίας, τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ερευνητικών Κέντρων και τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια. Αυτό είναι το μοντέλο. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκη η σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους θεσμούς. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι μια μεγάλη πρόκληση στην επιστημονική κοινότητα να μπορέσει να λειτουργήσει συνθετικά. Οι εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι αντιφατικές. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνθέσεις μέσα από τις συνεννοήσεις ανάμεσα σε αυτούς τους θεσμούς, αλλά έχουμε και εμπειρίες αδυναμίας, λειτουργίας και συνεννόησης. Εδώ λοιπόν έρχεται ενδεχομένως το βασικότερο στοιχείο που είναι η κουλτούρα μιας πολιτικής συνεννόησης, η κουλτούρα μιας συνεννόησης ανάμεσα σε άτομα που απαρτίζουν αυτούς τους θεσμούς, που μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις, όχι πολιτικές και ιδεολογικές υποχρεωτικά, αλλά διαφορετικές απόψεις ως προς τα θέματα της έρευνας, ως προς τα θέματα της καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν δεν έχει καμία δουλειά η κυβέρνηση, εδώ δεν έχει καμία δουλειά το κράτος. Εδώ έχουν δουλειά μονάχα τα άτομα που εμπλέκονται, τα οποία όμως άτομα πρέπει να έχουν σαν βασικό τους στοιχείο πολιτισμικό τα θέματα της συνένεσης. Η συνένεση δεν είναι αδυναμία. Η συνένεση είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί η δημοκρατία να βαθύνει.
Εδώ λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι θεσμοί και ελπίζουμε οι αδυναμίες του παρελθόντος ως προς τη λειτουργικότητά τους να αντιμετωπίζονται, αλλά υπάρχει και μια τεράστια πρόκληση με τα άτομα που θα στελεχώσουν αυτούς τους θεσμούς στο βαθμό που θα μπορέσουν να συνεννοηθούν και να συνεννοηθούν επί της ουσίας και όχι μόνον επί της διαδικασίας. Διότι αν δεν υπάρχουν αυτές οι συνεννοήσεις μέσα από όλους αυτούς τους θεσμούς, είναι σαφές ότι θα ξαναγραφειοκρατικοποιηθεί το σύστημα. Και για τη γραφειοκρατικοποίηση του συστήματος δεν θα ευθύνεται η κυβέρνηση. Θα ευθύνονται οι άνθρωποι, τα άτομα, οι λόγοι, οι επιστήμονες, οι ερευνητές που με αυτό το νομοσχέδιο παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά ενδεχομένως η διάρθρωση αυτών των θεσμών. Ενδεχομένως, εγώ προσωπικά πιστεύω και πολλοί από εμάς ότι είναι η καλύτερη δυνατή διάρθρωση. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας, επιμένω, είναι στην έβρεση και στη διαμόρφωση μιας νέας κανονικότητας, και η κανονικότητα αυτή δεν είναι μόνο ένα πολιτικό ζητούμενο, αλλά είναι και ένα κοινωνικό ζητούμενο. Και εκεί τα άτομα που θα στελεχώσουν πάλι αυτούς τους θεσμούς έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Τώρα υπάρχουν διάφορα θέματα που ρυθμίζονται τεχνικότερα ζητήματα. Η ένταξη του προσωπικού των κέντρων της Ακαδημίας και του Ιατροβιολογικού Ινστιτούτου, της Ακαδημίας Ερευνητικού Ινστιτούτου, είναι ένα πρώτο βήμα. Ελπίζω το δεύτερο να είναι μια ενιαία αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων σε όλα τα ερευνητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ακαδημίας. Το δεύτερο θέμα που ρυθμίζεται και αυτό με πολλές διατάξεις είναι τα ζητήματα τα εργασιακά. Και τα ζητήματα τα εργασιακά που αρκετές φορές σχετίζονται και με ζητήματα που έχουν σχέση με αξιολογήσεις. Κοιτάξτε, οι αξιολογήσεις και οι κρίσεις προφανώς όλοι θα θέλαμε να είναι αντικειμενικές. Και πάρα πολλές φορές είναι αντικειμενικές. Είναι θέμα των κοινοτήτων, των ερευνητικών, των πανεπιστημιακών να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και να διασφαλίσουν τους όρους που για αυτήν την κοινότητα θα είναι αντικειμενικά τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά αποτελέσματα έξω από συλλογικότητες, έξω από χώρους, έξω από χώρες. Και αυτά γίνονται παντού. Δεν είναι δικός μας μόνο προβληματισμός. Εδώ λοιπόν πάλι η μπάλα, όπως λέμε, είναι στα χέρια των ανθρώπων, των ερευνητών και των πανεπιστημιακών της καθημερινότητας. Τελειώνω με ορισμένα άλλα ζητήματα. Το θέμα των ΕΛΚΕ, των ειδικών λογαριασμών. Οι ειδικοί λογαριασμοί, όπως γνωρίζετε, υπάγονται στο δημόσιο λογιστικό. Η υπαγωγή αυτή στο δημόσιο λογιστικό έχει επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα λειτουργίας τους καθημερινά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε το μέλλον κατά πόσο είναι σωστό, που αυτό είναι μια γενικότερη απόφαση, η υπαγωγή των ΕΛΚΕ στο δημόσιο λογιστικό. Πλην όμως, με το νομοσχέδιο αυτό νομίζω εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες που προσφέρονται για μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση των κονδυλίων και μεγαλύτερη διαφάνεια. Τελειώνω για κάποια θέματα που θα έρθουν στο τέλος της συνεδρίασής μας και θα τα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Το ένα είναι οι καταλογισμοί που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ελπίζω μια για πάντα να τελειώσει αυτό, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα εκλεκτορικά σώματα στα πανεπιστήμια που πρέπει να πάψει το σημερινό εντελώς αδιαφανές καθεστώς. Και τελειώνω με το θέμα που έθιξε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης. Χαιρόμαστε ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι η δήλωσή του, που είναι απολύτως σαφής,
μας κλείνει μια μικρή αλλά δύσκολη περίοδο πολιτικής αμηχανίας. Τα σχολεία θα ανοίξουν το Σεπτέμβριο, θα ανοίξουν με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο και θα ανοίξουν πάντοτε στο πλαίσιο των αποφάσεων ενός κράτους δικαίου. Πλην όμως, το κοινωνικά δίκαιο έχει να κάνει σχέση, έχει σχέση με την αναγνώριση του ρόλου των αναπληρωτών καθηγητών, οι οποίοι ίδιοι δεν ευθύνονται για ένα καθεστώς τόσων πολλών ετών που εξευτέλισε και συνεχίζει να εξευτελίζει την εκπαίδευση. Αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί, δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα. Και είναι, νομίζω, ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ότι αφουγκράστηκε, ας μην κρυβόμαστε, αφουγκράστηκε την κοινωνία. Ήτανε σε έναν διαλεκτικό διάλογο με την κοινωνία. Και υπήρξαν πολλές και αντικρουόμενες απόψεις, αλλά συζητήθηκαν και η συζήτηση, όπως ανακοινώθηκε, όπως έχω πει, με μεγάλη σαφήνεια, έφερε μία, νομίζω, όχι μόνο δίκαια λύση, αλλά και μία βέλτιστη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον...